Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή σκατσιστική χρονιά στους σκατσιστές μας. Αυτοί είναι οι πρώτοι αγώνες που διεξάγονται στον ομό Λασιθίου για φέτος. Είναι τα ατομικά νεανικά προκριματικά Κρήτης. Διεξάγονται σε κατηγορίες έως 8, έως 10, έως 12, έως 14 και έως 16 χρονών. Η συμμετοχή είναι 48 αθλητές. Είναι μια συμμετοχή ρεκόρ για τον ομό Λασιθίου, από τον Άγιο Νικόλαο, από την Ελούντα και από τη Νέα Πολύ αθλητές. Οι προκρινόμενοι από κάθε κατηγορία είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι θα αγωνιστούν με τους υπόλοιπους αθλητές όλης της Κρήτης για να βγουν οι τελικοί νικητές που θα προκριθούν στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ένα παιδί μπορεί να ασχοληθεί από την ηλικία των 4 ετών, αρχικά ας πούμε με την έννοια σαν παιχνίδι. Έχουμε αρκετά παιδάκια τώρα τα οποία είναι προνήπια και νήπια εδώ στο Σύλλογο. Πάνω από 20 παιδάκια έχουμε σε αυτή την ηλικία μέχρι πρώτου δημοτικού. Αρχικά το βλέπουμε σαν παιχνίδι και σκάκι μαζί και σιγά σιγά μπαίνουμε στο χώρο του σκακιού σαν μια δραστηριότητα με στρατηγική και σκακιστικό πλέον τρόπο παιχνιδιού. Φεύγουν δηλαδή από το καθαρά που το είχαν δει σαν διασκέδαση. Ηλικία Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, το παιδί πλέον μπορεί και αναπτύσσει τέτοιες στρατηγικές που να παίζει σκάκι πλέον σαν ένας μεγάλος αθλητής. Έχουμε παιδάκια δηλαδή αυτή τη στιγμή της 5ης και 6ης Δημοτικού, τα οποία έχουν γνώσεις αρκετές για να μπορούν να παίξουν και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Πέρυσι και πρόπερσι συμμετείχαμε στην Α' Εθνική Κατηγορία, η ομάδα το ΟΛΑΤΟ. Τα παιδάκια μας έχουν αρκετές διακρίσεις, πανελλήνιες, παγκρίτιες διακρίσεις σε όλα τα χρόνια και σε όλες τις ηλικίες σχεδόν. Είναι η μόνη ομάδα σε διασυλλογικό επίπεδο από τον ομό Λασιθίου που κατάφερε αυτό το κατόρθωμα να βρίσκεται στην Α' Εθνική Κατηγορία για 2 χρόνια. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ξαπλώσουμε το σκάκι εκτός από τον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη και στην Ελούντα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μαθήματα και Νεάπολη και Ελούντα και μάλιστα τη Δευτέρα το πρωί θα κάνουμε μια παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο Κρήτσας με σκοπό και εκεί να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το σκάκι μέσω του σχολείου. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη, μάλιστα σε μια προσπάθεια που το σκάκι πήγε να μπει στα σχολεία μέσω κάποιων ιδρυμάτων που θα προσέφεραν δωρεάν μαθήματα. Είχαμε 33 αιτήσεις από ένα σχολείο και 40 αιτήσεις από ένα δεύτερο σχολείο.